Γεια σας και από μένα. Ήμουν εκπρόσωπος της ΠΑΣΠ τότε. Είναι λίγο παράδοξο αυτό σήμερα, φαίνεται. Αλλά μιας και μίλησε και ο κ. Νικολακόπουλος για τις φοιτητικές παρατάξεις. Ξέρετε, όλο το σύστημα που βιώνουμε, στο οποίο βιώνουμε, είναι δομημένο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένη όλη η ακαδημαϊκή λειτουργία και η συνδικαλιστική ταυτόχρονα λειτουργία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο οι φοιτητικές παρατάξεις προφανώς και δεν ήταν ο μεγαλύτερος μπελάς του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητικές παρατάξεις ήταν απλά έτσι το περιτύλιγμα της όλης ιστορίας, το να μπορεί το σύστημα να δίνει και ένα κομματάκι δηλαδή σε κάποια παιδιά που πίστευαν ότι θα ανελιχθούν μέσα σε αυτό ή που προσπαθούσαν να ανελιχθούν μέσα σε αυτό. Οι μεγάλοι προφανώς καθηγητές αυτού του συστήματος ήταν οι καθηγητές και εξακολουθούν και είναι και σήμερα και οι πολιτικοί οι οποίοι συνεχίζουν και διαπλέκονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που για μένα, ξέρετε, είναι στιγμές στη ζωή κάποιου ανθρώπου ή άνθρωποι οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο του. Είναι φάσεις που σε φτιάχνουν σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν συγκρότηση. Έτυχε ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος να ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου που ήταν εκεί και με έκαναν αυτόν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Και η προσωπικότητά του και ο αγώνας του μου έδειξε ότι δεν ήταν λάθος η πορεία μου, ότι έπρεπε να συνεχίσω αυτόν τον δρόμο, το δρόμο του αγώνα για το δίκαιο. Δεν νομίζω ότι το κάνουμε πάντα στη ζωή μας αυτό. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, γιατί μου έμαθε ότι σε κάθε στιγμή στη ζωή σου θα πρέπει να το κάνεις. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να σταθούμε αυτοκριτικά. Γιατί όλοι ζείτε κι εσείς κι εμείς σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον, σε οικογενειακό, σε ένα κοινωνικό χώρο, σε πολιτικούς χώρους και δεν νομίζω ότι πάντα στεκόμαστε όλοι άξια, δίκαια απέναντι σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Δεν στεκόμαστε δίκαια, ας πούμε, απέναντι στους συναδέλφους μας και στον εαυτό μας όταν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου και ξέρουμε, γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, ας πούμε, μέσα στο χώρο μας και δεν τα καταγγέλνουμε ποτέ, γιατί πολλοί θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να είχαν ακολουθήσει το δρόμο του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου. Δεν το επιλέγει κανείς όμως. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που το επιλέγουν. Και ας ξέρουν την αλήθεια. Όλοι ξέρουν την αλήθεια. Κανείς από εσάς που βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα δεν είναι που να ζει στην πλάνη του ή στο ψέμα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όλοι ξέρουν, έστω σε ένα δεύτερο επίπεδο, την αλήθεια. Για το χώρο εργασίας τους. Ξέρουν ότι ένας συνάδελφός τους, ας πούμε, μπορεί να παίρνει μια μίζα. Δεν είδα κανέναν όμως να πάει να το καταγγέλει. Ξέρουν ότι ο πολιτικός προϊστάμενος, ας πούμε, μπορεί να βοήθησε ή να έκανε ένα ρουσφέτη. Δεν είδα κανέναν να πάει να το καταγγέλει. Αυτό έκανε ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος. Είδε το λάθος και το κατήγγειλε. Ήθελε το δίκαιο. Τότε είναι η ώρα που σε ξερνάει το σύστημα. Εκεί που αρχίζουν όλοι με έναν αυτοματισμό απίστευτο να σε κοιτάνε παράξενα. Και το βλέπεις στα μάτια τους. Είναι τότε που σε κοιτάνε με ένα βλέμμα κάπως έτσι. Τι θέλει αυτός εδώ, γιατί το κάνει αυτό, ποιο είναι το συμφέρον του. Δεν καταλαβαίνουν καν τον λόγο για τον οποίο διαμαρτύρεσαι. Νομίζουν ότι για να διαμαρτύρεσαι κάποιο συμφέρον θα έχεις. Αυτό είναι το σύστημα. Είναι αυτό το πράγμα που συνοείται χωρίς να απαραίτητα να γνωρίζεται μεταξύ τους. Και σε αυτό όλοι οφείλουμε να σταθούμε απέναντι, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να τιμάμε τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο. Πολλά πράγματα ακόμα θα μπορούσα να πω, αλλά δεν ξέρω αν είναι και κατάλληλο να γίνει αυτό. Θέλω να πω μόνο ότι ένα μεγάλο πράγμα σε αυτή τη στιγμή που έρχεται, που στρέφεις ενάντια στο σύστημα και που είναι το κατασταλτικό της όλης υπόθεσης, είναι ο φόβος.
Ο φόβος είναι βασικό, δομικό στοιχείο της όλης κατάστασης. Ο φόβος μην πάθεις τα ίδια με τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, ο φόβος αν είσαι φοιτητής μην αποκλειστείς από τους υπόλοιπους συμφοιτητές σου, ο φόβος του να βγεις έξω το βράδυ να πιεις ένα ποτό, ας πούμε, γιατί μπορεί να σου την πέσουν κάποιοι το βράδυ στην Κρήτη, ας πούμε, είναι και επικίνδυνες καταστάσεις. Φόβος για τα πάντα. Και όταν είσαι και πιο μικρός σε νεαρές ηλικίες, έχεις και πιο μεγάλους φόβους, ας πούμε, και πιο απλοϊκούς. Αυτούς θα με κάνουν πέρα οι φίλοι μου. Είναι βασικό πράγμα για την κοινωνικοποίηση που γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όταν ξαφνικά, λόγω του συστήματος, υπάρχει αυτός ο φόβος του να χάσεις όλο αυτό το πράγμα που είχες. Αυτό το φόβο τον βιώσαμε και εγώ και ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος και τα άλλα παιδιά που τράβηξαν τότε την ιστορία. Είναι εδώ ο Κυριάκος, ένας από τους λίγους φοιτητές που τότε αντέδρασε όλο αυτό το πράγμα. Το νιώσαμε σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό με λόγια, αλλά ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας κοπέλας και μου έχει μείνει σαν ένα παράδειγμα στη ζωή μου. Την μέρα που ήθελαν να με διαγράψουν από την ΠΑΣ, εν τέλει με διέγραψαν. Δεν μπορούσε προφανώς να είμαι μέλος της παράταξης, αν στήριζα τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο. Όπου με κάλεσε το βράδυ στο σπίτι της και κλαίγοντας, μου είπε ότι αύριο, λέει, θα σε διαγράψουν. Και εγώ θα βγω, λέει, παρότι ξέρω ότι έχεις δίκιο, ότι όλα αυτά που λέτε έτσι είναι, ότι είναι αλήθεια, ότι υπάρχει διαπλοκή, ότι τα μεταπτυχιακά, ότι οι δικοί μας παίρνουν μεταπτυχιακά και γι' αυτό και πολλά άλλα, ας πούμε. Αλλά εγώ αύριο, λέει, σε αυτή τη συνέλευση της διαγραφής σου, ας πούμε, θα βγω και θα πω ότι είσαι πολύ κακός εν ολίγης, ότι εσύ διαπλέκεσαι με τη ΔΑΠ και με τους άλλους καθηγητές και γι' αυτό τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα και λέω, μα αφού δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Ναι, λέει, αλλά φοβάμαι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να τον κυριεύει αυτός ο φόβος και να αντιδρά έτσι, τότε καταλαβαίνετε πόσες ζωές έχουν καταστρέψει εκτός από τη ζωή του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου αυτοί οι άνθρωποι και η σιωπή μας. Όταν έχεις να κάνεις με νέα παιδιά και τους διαμορφώνεις σαν χαρακτήρες, αυτό είναι το λειτουργήμα του καθηγητή πανεπιστημίου, ας πούμε, και είναι παραπάνω από την επιστήμη. Είναι το να μπορέσει να φτιάξει ανθρώπους που θα βγουν στην κοινωνία και θα θέλουν να προσφέρουν σε αυτήν. Χωρίς φόβο και ελεύθερα. Ελεύθερους ανθρώπους. Δυστυχώς τα δικά μας πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, αν όλοι σε πούμε. Αυτά. Ευχαριστώ.